Γιατί τώρα θα πάμε λίγο στην Μπέλα για να δούμε τι γίνεται εκεί. Μήπως εκεί κάτι και είναι πιο συνειδητοποιημένοι από ό,τι στην Πύρια και δεν κάθεται στα παγκάκια να αλλιάζονται έτσι οι ανοιξιάτικες ημέρες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο καλός συνάδελφος ο Δημήτρης ο Τσουφλίδης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και βέβαια, γιατί να διαφέρει η Πέλα από την Πιερία και από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Μία από τα ίδια δηλαδή. Ναι, είναι μία από τα ίδια. Κατά καιρούς, δηλαδή, αν θα βγούμε έξω, βλέπουμε ακόμα και ανθρώπους να αθλούνται, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και εντάξει, ίσως θα μπορούσε κάποιος να τους δικαιολογήσει ότι ποιος να κολλήσει στην επαρχία ή στην στο ύπεθρο ή οτιδήποτε, στην ύπεθρο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ζούμε στιγμές οι οποίες δεν ξέρουμε πώς να τις χαρακτηρίσουμε. Ειδικότερα βλέποντας τις εικόνες από τα διόδια στην Αθήνα να είναι γεμάτα, κάτι που σημαίνει ότι οι κάτοικοι, οι πολίτες εκεί των Αθηνών θεωρούν ότι μια απλή μετακίνηση είναι μια μετακίνηση όπως τις άλλες, τις υπόλοιπες που φτιάχναμε τα προηγούμενα χρόνια, σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα αυτά, κατά την ταπεινή μου άποψη και την προσωπική μου άποψη θα έλεγα, θα μας οδηγήσουν σε ένα μονόδρομο που θα λέγεται μονόδρομος γενικής απαγόρευσης πλέον της κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από αυτήν και τότε θα καταλάβουμε ότι αυτό που μας ζητούσε το κράτος, ότι να παραμείνουμε οικειοθελώς αν θέλει στα σπίτια μας, όταν θα γίνει υποχρεωτικό θα καταλάβουμε ότι στην προηγούμενη κατάσταση ήμασταν πολύ μα πάρα πολύ ελεύθεροι. Νομίζω, Δημήτρη, τα τραβάει και ο οργανισμός μας. Δηλαδή, ένα-ένα πηγαίνουν τα βήματα και ένα-ένα μας αφαιρούνται ελευθερίες, γιατί βλέπουν ότι τα προηγούμενα μέτρα απλά δεν πιάνουν. Δεν καταλαβαίνω τι πηγαίνει λάθος και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, πρέπει προφανώς να θρηνήσουμε περισσότερα θύματα. Πρέπει να μπούμε στο μοντέλο της Ιταλίας που τα βλέπουμε και τρομάζουμε μόνο που το βλέπουμε για να καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και δεν παίζουμε. Δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω. Κοίταξε να δεις, είναι το ρητό που λέει, όχι το ρητό. Η λαγήρηση η οποία ήταν, θα λέγαμε, την επανάσταση του 21 του Έλληνα, ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Ναι. Κάπως έτσι το έχουμε δει, αλλά πρέπει να πω ότι και πρέπει να κατανοήσουμε κάτι, ότι δεν μένουμε στο σπίτι για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα. Μένουμε στο σπίτι για να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι δεν μιλάμε για τα κρούσματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο δεν θα μπορέσουμε να τα κόψουμε ή να τα μειώσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Μένουμε στο σπίτι για να θρηνήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να μας τρομάζει ο κορονοϊός ή οποιοδήποτε ιός ή οτιδήποτε άλλο. Αν αναλογιστούμε ότι από την εποχική γρήπη έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής στη χώρα μας 94 άτομα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μας τρομάζει είναι ότι αυτός ο ιός είναι πιο πολύ δυναμικός, θα λέγαμε, από την εποχική γρήπη και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Έχουμε τα παραδείγματα στις γειτονικές μας χώρες. Έχουμε τα παραδείγματα δηλαδή ότι στην Ιταλία αυτή τη στιγμή φτάνουν οι νεκροί σχεδόν τους νεκρούς της Κίνας. Mm-hmm. Σίγουρα μιλάνε κάποιοι ότι εκεί μιλάνε για γυρασμένο, θα λέγαμε, πληθυσμό και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εμείς πρέπει να προσέξουμε, πρέπει να μείνουμε στα σπίτια μας. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά δεν χρειάζεται, θα λέγαμε, και αυτή η αδικαιολόγητη, ο αδικαιολόγητος ο χαδερφισμός και άμα θα βγω 5 λεπτά έξω, τι θα γίνει, τι θα κολλήσω. Νομίζω, Δημήτρη, αυτό που είπες νωρίτερα είναι πραγματικά και συγκλονιστικό. Το είδα και εγώ λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τις ουρές στα διόδια. Και λέω, δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν ζούμε σε αυτή τη χώρα. Κάπου αλλού πρέπει να ζουν, σε μια φανταστική χώρα του μυαλού τους. Ουρές στα διόδια για να πάνε εκδρομή, επειδή είναι Παρασκευή. Ναι. Και όμως είναι αυτό που λέμε ότι, κοίταξε να δεις, θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα τα 100 δίκιο με το σκεπτικό ότι έχουν. Ότι βρίσκονται πλέον, θα λέγαμε, στα σπίτια για σχεδόν μια εβδομάδα, σχεδόν ποντεύουμε και λίγο παραπάνω, θα λέγαμε. Αλλά σε καμία περίπτωση, αφού οι οδηγίες είναι αυτές, πρέπει να τις ακολουθήσουμε και πρέπει να τις ακολουθήσουμε για τη δικιά μας προστασία, αλλά και κυρίως και για την προστασία των ανθρώπων οι οποίοι είναι στο περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Mm-hmm. Όπως αντιλήφθηκες, για αυτούς θα είναι ένα ακόμα τριήμερο, για όλους αυτούς που μπήκαν στα μάξια και δεν ξέρω ειλικρινά με ποια λογική ή με ποια σκέψη μπήκανε στο αμάξι τους σήμερα το πρωί ή σήμερα το απόγευμα για να πάνε μια εκδρομή, ένα τριήμερο. Τη στιγμή που βέβαια πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στα περισσότερα τουριστικά μέρη και της Πιερίας θεωρώ
αλλά και της Πέλας εδώ πέρα και γενικότερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που μπορούμε να μιλάμε εμείς, έχουν κλείσει. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα είναι κλειστό το χιονοδρομικό κέντρο του Βόρα πάνω στο Καϊμάτσαλαν, είναι κλειστά τα λουτρά του Πόζαρ και βέβαια εννοείται ότι δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα το οποίο θα μπορέσει να τους εξυπηρετήσει. Άρα με μια απλή σκέψη, με μια απλή λογική έτσι σκέψη, αυτοί οι άνθρωποι πάνε να επισκεφτούν συγγενείς τους στο χωριό. Στο χωριό. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν σκέφτονται ότι μήπως τους μεταδώσουν, να είναι φορείς δηλαδή του κορονοϊού και τους μεταδώσουν την ασθένεια αυτή. Είτε ερχόμενοι από την Αθήνα να μεταδώσουν την ασθένεια στα χωριά που πηγαίνουν, είτε εμείς στα χωριά και σε πόλεις να έχουμε τον ιό και να τους τον μεταδώσουμε εμείς και να τον πάρουν πάλι μαζί τους πίσω φεύγοντας. Δηλαδή είναι πραγματικά νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και που συζητείται πάρα πολύ έντονα για την γενική απαχώρηση κυκλοφορίας, όλο και πιο πολύ φαντάζει μονόδρομος. Έτσι το βλέπω. Όχι, και εγώ πιστεύω ότι σύμφωνα και με αυτά που διάβασα και στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι είναι κρίσιμο αυτό το Σαββατοκύριακο για το τι θα πράξει η κυβέρνηση, θα πράξει το κράτος και αν θα κηρύξει μια γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Κάτι που οφείλω να σου πω ότι έχουμε μάλλον να το δούμε για πάνω από, να σκεφτώ ότι είναι πάνω από 40 χρόνια, γύρω πάνω από 40 χρόνια, 45 χρόνια που έχουμε να δούμε μια γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας στη χώρα, έστω βέβαια θα λέγαμε και για μια περίπτωση πανδημίας. Πάντως αν γίνει θα το ζήσουμε για πρώτη φορά εμείς, Δημήτρη. Δεν το έχουμε ζήσει. Όπως και βέβαια όλα αυτά τα μέτρα, κλειστά μαγαζιά, κλειστά σχολεία, κλειστά καφέ, κλειστά εστιατόρια, θέατρα, μουσεία. Πρώτη φορά. Συζητώντας λοιπόν με κάποιους έτσι φίλους, αν θέλεις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπα ότι η δικιά μας η γενιά τουλάχιστον, όπως μας λέγανε και οι γονείς μας, ότι ξέρετε, περάσαμε εμείς μια κατοχή, ένα πόλεμο, μια πείνα, θα αρχίσουμε να τους λέμε ότι περάσαμε εμείς τα capital controls, ότι περάσαμε μια πανδημία, ότι περάσαμε χίλια μύρια πράγματα. Και σίγουρα και τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας θα έχονται να μοιράζουν και αυτοί τις εμπειρίες τους με τις επόμενες γενιές. Πραγματικά είναι πνοτόγνωρες οι καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε, αλλά εύχομαι και πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με όσο το δυνατόν ανώδυνο τρόπο, αλλά αν και θα λέγαμε ότι οι εικόνες στα διόδια είναι μάλλον απογοητευτικές. Και άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό και με αυτόν τον τέμπο το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα μετά από την Κυριακή, ίσως και ένα νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Στην Πέλα πώς είναι τώρα τα πράγματα? Έχουμε κατεβάσει, θα λέγαμε, γενικούς διακόπτες. Έχουμε κατεβάσει το διακόπτη στο χιονοδρομικό, έχουμε κατεβάσει το διακόπτη στα λουτρά του Πόζαρ. Τα είναι κλειστά τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της περιφερειακής ενότητας Πέλας. Λειτουργούν τα καταστήματα τα οποία έχουν υπηρεσίες, θα λέγαμε, για take away ή delivery, οι οποίες ασχολούνται με την τροφοδοσία. Υπάρχουν τα καταστήματα της κινητής τηλεφωνίας, τα οποία παραμένουν ανοιχτά για εξοπλίσεις λογαριασμών. Σούπερ μάρκετ γνωστών, αρτοπία. Γενικότερα υπάρχουν τα απολύτως απαραίτητα καταστήματα, τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν οι άνθρωποι να προμηθευτούν τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι ανοιχτά τα φαρμακεία για την περίπτωση που θα χρειαστεί κάποιος να πάρει τα φάρμακά του ή οτιδήποτε άλλο, θα λέγαμε. Πέρα από αυτό, τα υπόλοιπα όλα είναι κλειστά, είναι μαζεμένες οι καρέκλες. Παγκάκια όμως όχι. Τα παγκάκια τα έχετε αφήσει προς το παρόν. Παγκάκια όμως όχι, έτσι ακριβώς, παγκάκια όχι. Και θα λέγαμε ότι μας θυμίζουν στιγμές από κάποιες παλιές ταινίες Far West που βλέπαμε, που στους δρόμους λοιπόν της Άγριας Δύσης ήταν μόνο η σκόνη, ο ανεμοστρόβιλος που σηκωνότανε και περνούσαν κανένα δύο, τρία άχυρα, θα λέγαμε. Εμείς το έχουμε κάνει σε μοντέρνα έκδοση, το είχαμε εδώ στην Κατερίνη και είχαμε αυτό που λες στο σκηνικό, συν κάποια παγκάκια, συν κάποιους ηλικιωμένους να κάθονται και να λιάζονται στις ανοιξιάτικες ημέρες. Τώρα θα κρατήσουμε το πρώτο σκηνικό χωρίς τα παγκάκια και ευελπιστούμε και χωρίς τους ηλικιωμένους να λιάζονται, διότι σήμερα στις τράπεζες είχε και ουρές με σχετική απόσταση, όχι αυτή που πρέπει, μια σχετική απόσταση με κόσμο. Και η ιστορία είναι, Δημήτρη, το εξής, ότι πολλοί τώρα νεότεροι δεν αφήνουν γονείς σκηνής να βγουν έξω. Σήμερα λοιπόν εγώ περνώντας έξω από υποκαταστήματα τράπεζες είδα ηλικίες και μεγάλες, αλλά και νεότερες και δικής μας σειράς και ακόμη πιο νεότερες. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν τους γονείς τους, βγαίνουν έξω για να κάνουν τις δουλειές που πιθανόν θέλουν οι γονείς ή οι συγγενείς. Αλλά έχουμε έξω και τους ηλικιωμένους που είναι οι πιο ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι δεν εννοούν να βάλουν μυαλό, βέβαια.
Λένε αυτό που είπες και εσύ, εμείς περάσαμε κατοχή, δεν θα πάθουμε τίποτα. Το βλέπω εγώ από τη δική μου τη γειτονιά, θα σου πω, ότι υπάρχουν κάποιοι ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο, είναι μόνοι τους στη ζωή, είναι μόνοι στη ζωή, έμεινε μόνο γιατί έχασε το σύντροφό της ή γιατί τα παιδιά της φύγανε στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλές τέτοιες ηλικίες που αναγκαστικά θα βγουν έξω. Είναι δεδομένο. Προσπαθούμε όλοι εμείς στη γειτονιά, οι οποίοι θα λέγαμε να βοηθήσουμε, ναι, να πάμε να πληρώσουμε τον λογαριασμό της για να μην βγει έξω γιατί έχει το φόβο ή οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, είχα περιστατικό σήμερα μια έτσι γνωστή μας που ήθελε να στείλει λεφτά στον εγγονό της που σπουδάει σε μια πόλη για να του στείλει λεφτά. Της τα πήγαμε εμείς για να μην κατέβει, να μην έρθει σε επαφή και ενδεχομένως να μην έτσι δει και ανθρώπους άλλους και πιάσει τη συζήτηση που λένε και αναγκαστεί να μείνει έξω περισσότερη ώρα. Προσπαθούμε να βοηθούμε όλοι εμείς τον κόσμο, αλλά και βέβαια και αυτό μέχρι σε ένα σημείο. Εντάξει, το καταλαβαίνεις και εσύ ότι κάποιος ο οποίος είναι νέος θα βγει να κάνει τη δουλειά του, να πληρώσει το λογαριασμό του, ή αυτός που είναι πιο εξοικειωμένος με τη τεχνολογία θα το κάνει διαμέσου του ίντερνετ και θα πληρώσει ηλεκτρονικά. Αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται κάποιος να τους βοηθήσει. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι έχω διαβάσει, θα ενισχυθούν λίγο οι δομές αυτές βοήθειας στο σπίτι, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρέχουν σε πρώτη φάση μια φροντίδα στους ηλικιωμένους, ίσως να τους γράψουν κάποια φάρμακα ή ίσως... Σε αυτούς που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να τους βοηθήσει. Γιατί είναι το χειρότερο πράγμα είναι αυτό, ότι εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι... Μπορεί να λέμε εμείς ότι έχουμε κάποιους γνωστούς ή φίλους ή κάποιους μάλλον που μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανέναν. Οι άνθρωποι τους βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό και μάλιστα και οι ίδιοι άνθρωποι τους μας παίρνουν τηλέφωνο και αγωνιούν για αυτούς. Για να μάθουν αν είναι καλά, μα χρειάζονται κάτι, να τους βοηθήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όπως βλέπεις, και αυτοί αναγκάζονται να βγουν, θα έλεγα, με το ζόρι. Με το ζόρι και όχι γιατί θέλουν γιατί να βγουν και να κάνουν κάποια βόλτα. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, για όλη έτσι, την εικόνα που μας μετέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Καλή καραντίνα να έχουμε. Καλή καραντίνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα πριν